Λοιπόν, αυτά μας είπε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Αβγενάκης. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Χιλετζάκη. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένας οργανισμός. Και θέλω να αντιστρέψω λίγο το ερώτημα. Δεν υπάρχει καμιά ευθύνη από την πλευρά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που ουσιαστικά θα μπορούσε να ελέγξει τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τα λάθη που δημιουργήθηκαν, με αποτέλεσμα σήμερα εκατοντάδες συντοπίτες μας να μην έχουν λάβει χρήματα από τις επιδοτήσεις. Κάποιοι να έχουν δει και μηδενικούς λογαριασμούς. Τη συνέντευξη του Υπουργού, κύριε Δασκαλάκη, την είδα πρώτη φορά σήμερα. Δεν είχα δει τις προάλλες. Και δεν δικαιολογούμε που δεν την είχα δει. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένας ελεκτικός μηχανισμός. Ένας ελεκτικός μηχανισμός που εκτελεί από δύο όργανα. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού, και βάσει του Εθνικού Κανονισμού. Το Υπουργείο έχει γενικό γραμματέα υπεύθυνο που δίνει κατευθύνσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και αν καλά διαπίστωσα, ο Υπουργός έριξε ευθύνη στο Υπουργείο, στον προπροηγούμενο Υπουργό, στον κύριο Λιβανό συγκεκριμένα, ότι δεν διαχειριστήκανε με σωστό χειρισμό την ΚΑΠ και ήρθανε σήμερα τα προβλήματα που ήρθαν εδώ. Κρατάω όμως και δύο λέξεις που είπε ο Υπουργός, που αυτές οι δύο λέξεις με εκφράζουν εμένα απόλυτα. Και είναι δύο λέξεις με συναίσθημα και οι δύο. Ό,τι ανησυχώ, γιατί και εγώ ανησυχώ μετά από αυτή την κακή πληρωμή, και ανησυχώ και για την πληρωμή του Δεκέμβρη, και ό,τι στεναχωριέμαι, και εγώ όντως στεναχωριέμαι, να βλέπω μετά από μία παράταση δύο ετών, γιατί η προγραμματική περίοδο τελείωνε τέλος του 19, λόγω του κορονοϊού πήραμε δύο χρόνια παράταση, και δεν είμαστε ικανοί να κάνουμε μία σειρά από σωστές διαβουλεύσεις και να φτιάξουμε ένα ωραίο στρατηγικό σχεδιασμό, εφόσον η χώρα μας είχε τη μεγάλη επιτυχία να ξαναφέρει μέσα τα 2 δις ευρώ χωρίς περικοπή, ενώ υπήρχαν πάρα πολλοί μνηστήρες και τα φλερτάρανε να τα πάρουνε, και είχαμε και απώλεια της Αγγλίας που έφυγε, που έβαζε τον οβολό της όλα τα χρόνια μέσα, τελικά άλλη μία φορά δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τώρα και πάρα πολλά χρόνια όποια κυβέρνηση και να είναι στο τιμόνι, και αυτό υπάρχει από πολύ παλιά, από την πρώτη φορά που ήρθαν τα χρήματα στη χώρα μας, ότι αποδεικνύεται ότι δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Και τι μου θυμίζει ο πυλώνας νούμερο 1. Ο πυλώνας νούμερο 1 μου θυμίζει τον πυλώνα νούμερο 2. Ο πυλώνας νούμερο 1 είναι οι άμεσες ενισχύσεις. Φοβάμαι ότι θα φτάσουμε να επιστρέφουμε χρήματα των άμεσων ενισχύσεων που δεν θα μπορούμε να τα απορροφήσουμε βάσει των νόμων και των εγκυκλίων που δεν μπορούμε να τις μεταφράσουμε εμείς μέχρι σήμερα. Κύριε Τζουλιαδάκη, θέλω να πάω σε ένα πιο πρακτικό ζήτημα. Αυτή τη στιγμή, ως κτηνοτρόφος, υπάρχουν συνάδελφοί σας που στην πρώτη δόση δεν έλαβαν ούτε ένα ευρώ? Όχι μόνο κτηνοτρόφοι, κύριε Δασκαλάκη, και αγρότες, και γενικά όλοι όσοι κάνουν ενεργοποίηση, γιατί η ενεργοποίηση κάνει όλος ο κόσμος που κατέχει γεωργική γη. Όχι μόνο καλλιεργή, που κατέχει γεωργική γη. Συνεχίζοντας όμως στο πρώτο ερώτηση που θέσατε στο φίλο μου τον Μύρο, είναι το εξής, ότι όλοι μας ζήσαμε τα τελευταία χρόνια τη στοχοποίηση της Κρήτης από τους δύο προηγούμενους υπουργούς, τον κύριο Λιβανό και στη συνέχεια από τον κύριο Γιωργαντά. Άδικη στοχοποίηση. Άδικη, από άκρη σε άκρη, άδικη στοχοποίηση. Δηλαδή λέτε ότι λειτουργήσαν τιμωρητικά με αποτέλεσμα να χαθούν και λεφτά επιδοτήσεων. Αυτό ακριβώς, φυσικό επακόλουθο ήταν η καινούργια προγραμματική περίοδο που τη χειρίστηκαν κατά 100% αυτοί οι δύο προηγούμενοι υπουργοί, ήταν να δημιουργηθεί όλη αυτή η κατάσταση. Γιατί η Κρήτη, κύριε Δασκαλάκη, έχει ιδιαιτερότητες. Έχει μικρό κλήρος στους παραγωγούς της. Πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Από τη στιγμή που είναι εκτατικά τα δικαιώματα και ο μέσος κλήρος εδώ πέρα είναι στον καλύτερο από 20 έως 50 στρέμματα, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα ξεκινούν από 200 και πάνω στην πλειοψηφία, ότι θα γινόταν αυτό το πράγμα. Σε μια επίσκεψη, σε μια ευρεία σύσκεψη που είχε γίνει αρχές του χρόνου, νομίζω Γενάρη, στην αποκεντρωμένη διοίκηση κάτω και είχε κατέβει όλο το επικεφαλής του Υπουργείου με τον Υπουργό, υπουργούς, γενικούς γραμματέας, το είχαμε θέσει επιτακτικά και εγώ προσωπικά, ότι γιατί δεν το κάνουμε όπως η Ισπανία που μοίρασε τις επιδοτήσεις σε τρεις περιφέρειες.
αξιοκρατικά και με βάση κανόνες αγροτικής οικονομίας. Να μπορούμε και εμείς να ανταγωνιζόμαστε τους συναδέλφους μας με την υπόλοιπη Ελλάδα. Μου απάντησε τότε ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Μπαγινέτας, και μου λέει: μα η Ισπανία είναι τεράστια χώρα. Εμείς είμαστε μικρή χώρα. Άρα από τότε το γνωρίζαμε ότι θα γινόταν αυτή η κατάσταση με τις επιδοτήσεις εδώ πέρα. Κύριε Δασκαλάκη, ένα πολύ λεπτό, γρήγορα, θα πατήσω πάνω στον κύριο Τζουλιαδάκη. Θα κοιτάω το γρίλο του Παπαδάκη, θα το πω αυτό. Είπε ένα όνομα ενός Γενικού Γραμματέα. Προχθές που ανεβήκαμε απάνω, μετά το κάλεσμα που είχαμε, όταν μιλούσαμε, ήταν όλη προσοχή. Έχω αλλάξει πολλούς υπουργούς τα τελευταία χρόνια. Και έχω πολλές φορές μιλήσει στον έκτο όροφο στην Αχαρνών. Πάρα πολλές φορές. Πάντα υπήρχε ένας χλεβασμός, μία ειρωνία και κάποιοι μας κουνούσαν το δάχτυλο και μας λέγανε τα λεφτά πάτα βρείτε από την πρώην μια φορά. Θα τα πει ο κύριος Γρήλος μετά αυτό. Του δίνω πάσα τώρα. Αυτός ο άνθρωπος που τα έλεγε αυτά προχθές ήταν Σούζα μπροστά μας. Σούζα, και εγώ ικανοποιήθηκα που είχα κριτικό Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί με ακούσανε, δεν μου κουνούσανε το δάχτυλο, δεν ένιωθα μειονεκτικά και δεν με χλεβάζανε. Κύριε Γρήλο. Κύριε Δασκαλάκη, κοιτάξτε να δείτε. Ο πρωτογενής τομέας, το φωνάζουμε τώρα και χρόνια, ότι όντως πάσχει. Είναι προβληματισμένος ο πρωτογενής τομέας και ειδικά εστιάζεται το μεγάλο πρόβλημα στον κτηνοτρόφο για τώρα, που είναι πάρα πολύ περικομμένα τα χρήματα και είναι και ελλιπής. Μετά πάμε και στον αγρότη. Δεν λέμε ότι ο αγρότης δεν έχει πρόβλημα. Εστιάζουμε όμως το μεγάλο πρόβλημα τώρα, ειδικά στην κτηνοτροφία. Το ζώο, δηλαδή, ξέρουμε. Να το πω λίγο πρακτικά. Η μείωση των χρημάτων. Γιατί μιλάμε για χρήματα. Για χρήματα που βοηθούν στην καθημερινότητα ενός οικογενειακού προϋπολογισμού. Έχει φτάσει και σε ποσοστό 80 και 90% σε κάποιες περιπτώσεις. Θα σας πω. Και 100%. Και 100% κύριε Δασκαλάκη. Αυτή τη στιγμή έχουμε κτηνοτρόφους που ήταν να λάβουν, που παίρνανε μάλλον 10.000 ευρώ, πιστωθήκανε για την προκαταβολή 6.000 ευρώ, δεν πήραν 6.000 ευρώ, πήρανε 4, είναι πιστωμένοι, χρεωμένοι μάλλον, άλλα 2.000. Πίστωση δεν υπάρχει πλέον. Ο γαμπρός σας είναι έμπορας και πολύ σωστός και ωραίος έμπορας, πουλάει ζωοτροφές. Μπορείτε να τον ερωτήσετε το ότι δεν έχει απολάβει τα χρήματα που έχει πιστώσει. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν πώς θα συνεχίσει να πιστώνει ένα κτηνοτρόφο. Μιλούμε για μια μεγάλη καταστροφή απέναντι στον κτηνοτρόφο. Έτσι, μετά πάμε στον αγρότη. Από εκεί και πέρα όμως, τι γίνεται. Τον υπουργό, τον κύριο Αυγενάκη, τον έχουμε ακούσει τώρα και 2 μήνες να λέει ότι υπάρχει πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εμείς με το συλλαλητήριο κύριε Δασκαλάκη που κατεβάσαμε προχθές τον κόσμο κάτω, εστιάσαμε την πίεση και κατευθυνόμαστε προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ευθύνη είναι στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν είναι μόνο η προκαταβολή κύριε Δασκαλάκη. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Η μεγαλύτερη ευθύνη είναι στον κύριο Σημαδράκο, διότι τα έχει κάνει μπάχαλο τα πράγματα. Μεταβιβάσεις. Όσες μεταβιβάσεις λοιπόν προλάβανε και εξετάσανε και ελεγχθήκανε και πληρωθήκανε, δεν κράτησε ο νόμος τι λέει. Όταν μεταβιβάσω εγώ σε εσάς, ορίζει ο νόμος να κρατήσει 24% να πάει στο Ταμείο του Εθνικού Αποθέματος. Δεν κρατήθηκε το 24%. Δεν έγινε μείωση στρεμματικής αξίας στις μεταβιβάσεις. Εμείς είδαμε λοιπόν μία οριζόντια περικοπή, όχι 17% σταδιακά από το 23 μέχρι το 27. Είδαμε μία οριζόντια περικοπή 50% σε παραγωγό, μία και έξω. Φανταστείτε λοιπόν τι έρχεται το Δεκέμβριο. Το Δεκέμβριο μιλούμε για ένα πρασίνισμα που θα είναι ελλιπής. Το Δεκέμβριο θεωρείτε ότι οι περικοπές θα είναι ακόμα μεγαλύτερες από την πρώτη δόση? Βεβαίως, κύριε Δασκαλάκη, διότι ο κόσμος δεν έχει καταλάβει ακόμα τι πάει να πει πρασίνισμα. Πρασίνισμα δεν θα πληρωθεί όπως το έπαιρνε μέχρι και πέρυσι το πρασίνισμα ο κάθε παραγωγός. Το πρασίνισμα λοιπόν τώρα το Δεκέμβριο δεν θα υπάρχει. Μπαίνουν στα οικοσχήματα, μπαίνουν στα οικολογικά σχήματα που θα πάνε Μάρτιο-Απρίλιο. Και δεν ξέρουμε και ακόμα τι θα γίνει Μάρτιο-Απρίλιο. Δεν είναι κανένας βέβαιος. Πάμε λοιπόν στα διατάφτα τα προηγούμενα χρόνια. Πολύ γρήγορα, γιατί θέλω να δω. Τι γινόταν. Έρχεται λοιπόν ο κύριος Λιβανός, επίσκεψη στην Κρήτη και ειδικά στο Ρέθυμνο και στο Μιλοπόταμο. Όπως μου έδωσε πάσα ο κύριος Χιλετζάκης, ο κύριος Λιβανός μαζί με τον Κώστα τον Παγινέτα. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος, κύριε Δασκαλάκη, που τη χάνει και το έχω φωνάξει και έχω πει ότι η Κρήτη είναι πρώτη στη γεννητικότητα σε όλη την Ευρώπη.
Τι χάνει και έχω κι εγώ 7 παιδιά και 6 εγγόνια. Δίνω λοιπόν εκεί τον προβληματισμό, τους είπα κοιτάξτε την περιοχή μας που ζούμε. Πρέπει να έχει σκληρά νεύρα κύριε Δασκαλάκη, γιατί τη χάνει κι είστε και από το Μυλοπόταμο και ξέρετε την περιοχή. Πρέπει να έχεις, του λέω Υπουργέ, σκληρά νεύρα για να κάθεσαι εδώ να ασχολείσαι με τον πρωτογενή τομέα, να παράγεις και να ζήσεις. Απευθύνει λοιπόν το λόγο ο κύριος Λιβανός, τον Κώστα τον Παγκινέτα, και του λέει με αυτά που λέει ο κύριος Παπαδάκης, παρουσία βέβαια και άλλων εκεί στην Ένωση Μυλοποτάμου, τι θα κάνουμε, λέει τίποτα. Λέει τι θα κάνει ο άνθρωπος αυτός ο συγκεκριμένος, λέει να απευθυνθεί στην Πρόνοια. Μου είπε ο κύριος Κώστας Παγκινέτας να απευθυνθώ εγώ στην Πρόνοια. Ένας γενικός διευθυντής που ορίζει την καρδιά της κτηνοτροφίας και της γεωργίας. Τον κορμό της Ελλάδας, της οικονομίας. Γιατί μην ξεχνάμε, κύριε Δασκαλάκη, ότι η οικονομία είναι στον πρωτογενή τομέα και τα λεφτά που απολαμβάνει ο κάθε κτηνοτρόφος και ο κάθε αγρότης δεν μένουν στην τσέπη του αγρότη και του κτηνοτρόφου. Πιάνουν όλη την αγορά, κύριε Δασκαλάκη. Κύριε Βρέτζο, το γεγονός ότι ο Υπουργός δηλώνει απεσιόδοξος για τη δεύτερη δόση και αποκλείει το ενδεχόμενο το 2024 να ληφθούν επιπλέον χρήματα από τους παραγωγούς, από τα χρήματα που χάθηκαν το 2023, έναν αποσταγματοποιό τον προβληματίζει? Οι αποσταγματοποιοί δεν λαμβάνουν επιδοτήσεις καθαρά από το απόσταγμα. Οι αποσταγματοποιοί λαμβάνουν επιδοτήσεις από την αμπελοκαλλιέργεια που είναι η βάση των αποσταγμάτων. Βέβαια. Όταν είσαι πρώτα αμπελουργός, αμπελοκαλλιεργητής και μέρος της παραγωγής σου την οδηγείς στο απόσταγμα και στείνεις έτσι ένα συμπληρωματικό σοβαρό εισόδημα για να πας παρακάτω. Και στον πρωτογενή τομέα που είναι το αμπέλι αντιμετωπίζεις κλιματική αλλαγή, ακραίες συνθήκες και ένα δεδομένο χρημάτων που το έχεις σαν βάση και έχεις αναπτυχθεί και αυτό τόσα χρόνια τώρα όπως είπατε και με το ποσοστό περικοπής έχει φτάσει στο 100%. Η βάση είναι 80 με 90 σίγουρα σε όλους τους παραγωγούς. Σε μεγάλο ποσοστό το 80 με 90 έχει κατακαιρματιθεί που πατούσαμε σε αυτό. Ο κύριος Αβγενάκης είπε ότι δεν είναι λέει, τόσο μεγάλο το ποσοστό, είναι πολύ, αλλά δεν είναι λέει, η πλειοψηφία. Από τη μικρή έρευνα που έχω κάνει εγώ, εντάξει, είναι τεράστια τα νούμερα. Ο κύριος Αβγενάκης μπορεί να το βλέπει, αλλά την Ελλάδα, εμείς το βλέπουμε σε τοπικό επίπεδο. Δικό μας. Είναι τόσο. Είναι από 70-80. 80-90 πάρα πολύ. Και το 100% που σε απόγνωση με ένα σύστημα αυτοματοποιημένο που κάνεις μία αίτηση και αυτόματα σε οδηγεί σε μια πληρωμή που δεν μπορείς να το εξετάσεις. Χάσανε το παιχνίδι εδώ και πολλά χρόνια. Και έρχεται ο κύριος Λευτέρης, ο κύριος Αβγενάκης, ο υπουργός, να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Γερά νεύρα και καλή υπομονή. Θέλω να πάω στον Άγιο Θωμά. Γεωργία, θέλω πολύ γρήγορα να απευθυνθεί στο σύνολο και να ακούσουμε την προσωπική Βεβαίως. Εμπειρία του καθενός. Όλοι οι άνθρωποι εκεί φαντάζομαι Βεβαίως. Παίρνουν επιδοτήσεις. Σε τι ποσοστό ήταν η περικοπή τους? Θέλω πολύ γρήγορη απάντηση γιατί θέλω να βγάλουμε έτσι, να κάνουμε είναι μια... Είναι από 25... Ναι. Ναι, βεβαίως. Είναι από 25% η περικοπή έως και 100%. Θα δώσουμε λοιπόν το λόγο στον κύριο Γαβαλά να μας πει λοιπόν για αυτές τις αδικίες, ποια είναι η άποψή του. Και το ζήτησε ο Υπουργός πίστοση χρόνου. Ζήτησε χρόνο και εμπιστοσύνη. Υπάρχει χρόνος, κύριε Γαβαλά? Ο κόσμος βράζει. Εγώ θεωρώ, καταρχάς να συμφωνήσω σε αυτό που είπε ο Μύρος. Πραγματικά, εντάξει, εγώ δεν είμαι και τόσα χρόνια που είναι ο Μύρος στα συντηρητικά συνδικαλιστικά. Κάθε φορά που πηγαίναμε στο Υπουργείο, βλέπαμε ένα χλεβασμό, βλέπαμε μια άλλη αντιμετώπιση απέναντί μας. Ήταν η πρώτη φορά και το τονίζω, που πήγαμε στο Υπουργείο και ήταν η γραμματής με σχημένο το κεφάλι. Ήταν η πρώτη φορά που μπήκα στο Υπουργείο και έφυγα και ήμουν περήφανος. Αυτό πρέπει να το καταθέσω και να συμφωνήσω με τον Μύρο. Άρα, τι περιμένετε από εδώ και πέρα? Δεν υπάρχει αισιοδοξία. Μέχρι το Δεκέμβριο, Ιανουάριο δεν υπάρχει αισιοδοξία. Εφόσον γίνει και η πρώτη πληρωμή και η δεύτερη θα πάει στραβά. Κύριε Γαβαλά, αυτό όμως αρκεί, γιατί εδώ κρατάμε ένα αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα που κάνει την Κρήτη να βράζει, γιατί η πλειοψηφία ή ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, όπως λέει ο κύριος Αβγενάκης, έχει δει δραματικές περικοπές. Και όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικά είναι αυτά τα χρήματα και για την τοπική αγορά της Κρήτης. Εδώ είμαστε μπροστά σε ένα τετελεσμένο αποτέλεσμα. Εγώ παρακολουθώ τις εξελίξεις, κύριε Μάνο.
Βλέπω λοιπόν ότι ήδη νομίζω 236 εκατομμύρια διαπραγματεύεται ο Υπουργός από το δεύτερο πυλώνα να γυρίσουν στον πρώτο. Υπάρχει περίπτωση σε μεγάλο ποσοστό να γίνει μια αναδιαπραγμάτευση της ΚΑΠ το 24. Οπότε θα το δούμε και το 24, τι ακριβώς μπορούμε να κερδίσουμε. Δίκαια, δεν μιλάω για άδικα, τι μπορούμε να κερδίσουμε. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα κατ' εμέ είναι η ηγεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ, επαναλαμβάνω. Όταν βλέπεις τις εγκεκριμένες ιεραρχικές προσφυγές και έχουν εγκριθεί, αλλά δεν έχουν επιστωθεί τα χρήματα στους παραγωγούς και συνεχίζουν να είναι στον έλεγχο εγκεκριμένες, καταλαβαίνει τι σημαίνει. Όταν για πρώτη φορά μεταβιβαστής μεταβιβάζει το δικαίωμά του και το παίρνει ο αποδέκτης, ενώ ο ίδιος ο μεταβιβαστής, έχοντας κι άλλη περιουσία, δεν έχει πληρωθεί, καταλαβαίνετε γιατί μπάχαλο μιλάμε. Μάλιστα. Γεωργία. Ο λόγος λοιπόν, Μάνο, στο κύριο Μαγουλάκη τώρα. Ναι, θέλω να μιλήσει και ένας άνθρωπος που δεν πήρε καθόλου χρήματα σε αυτήν τη δόση. Ναι, βέβαια. Θα μιλήσουμε λοιπόν με τον κύριο Θωμά Γαβαλά. Ας πάμε λοιπόν να μετακινηθούμε λοιπόν εδώ στο καφενείο. Μισό λεπτό. Εντάξει, ζωντανή εκπομπή είμαστε, συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, αν μπορούμε να έρθουμε από εδώ. Να δώσουμε λοιπόν το λόγο στον κύριο Θωμά Γαβαλά, ο οποίος πέρυσι είχε πάρει 1.200 ευρώ από ό,τι θυμάμαι, από ό,τι μου είχε πει, και τώρα δεν πήρε 0 ευρώ. Μάλιστα. Λοιπόν, ο λόγος. Τα προβλήματα στον αγροτικό τομέα είναι τεράστια. Από το κόστος παραγωγής, από τις καιρικές συνθήκες. Φέτος είχαμε προβλήματα. Ξεκινήσαμε με περονόσπορο, πήγαμε σε κάψωνα. Οι ελιές δεν εδέσανε καθόλου λόγω καιρικών συνθήκων. Δεν εμπήκανε και οι επιδοτήσεις. Το κόστος για την καλλιέργεια είναι στο 100% από λιπάσματα, από πετρέλαια, από φάρμακα. Και ο κόσμος είναι σε απόγνωση. Σε κάθε χωριό έχουν μείνει 10 άτομα και αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, ο πρωτογενής τομέας τελείωσε. Για μένα, δεν ξέρω. Ο κύριος Θωμάς, Γεωργία, είπες ότι δεν πήρε καθόλου χρήματα από αυτήν τη δόση. Καθόλου χρήματα. Να ακούσουμε. Βεβαίως, δεν πήρε καθόλου. Λοιπόν, βεβαίως, να δώσουμε λοιπόν το λόγο στον κύριο Νίκο Φραγκιαδάκη, ο οποίος είδε λοιπόν μία μείωση 50% στην επιδότηση, Μάνο. Μας είπε για την κατάσταση που επικρατεί στην ελαιοκαλλιέργεια. Δυστυχώς θα αγοράσουν λάδι, μεγάλες ποσότητες χάνονται λόγω των κακών καιρικών συνθήκων. Ο λόγος σε εσάς. Οι επιδοτήσεις κόβονται κάθε χρόνο. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά στον αγροτικό τομέα και κτηνοτροφικό τομέα. Όσο για τις ελιές φέτος έχουμε μία μείωση 80% της παραγωγής και αυτές το 20% που έχει μείνει στα δέντρα πάνω έχουν εξαραθεί και τα δέντρα λόγω ανοβρίας. Με λίγα λόγια δεν μπορούμε να ζήσουμε. Κάθε χρόνο και χειρότερα με τις επιδοτήσεις και κόβουν τις επιδοτήσεις. Πάμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ρωτούμε για ποιο λόγο, δεν ξέρει κανεί να μας απαντήσει. Αυτά είναι τα προβλήματα που έχουμε σαν αγρότες και κτηνοτρόφοι. Να δώσουμε λοιπόν τον λόγο και στον κύριο Μαγκουλάκη Μιχάλη και στη συνέχεια στον κύριο Τσουρακάκη Νίκο να μας περιγράψουν την κατάσταση που βιώνουν και με τις επιδοτήσεις και με το κόστος παραγωγής και με την ακρίβεια και ζητάτε σίγουρα απαντήσεις και γρήγορες κινήσεις. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τη ζητάμε απαντήσεις και όχι μόνο λόγια. Και αυτό απευθύνουμε στον κύριο Αυγενάκη, όχι μόνο λόγια. Η κατάσταση είναι δραματική. Από κάθε χρόνο, όπως είπε και ο Νίκος, κάθε χρόνο είναι από κάθε χρόνο χειρότερα. Τα κόστη ανεβαίνουν καθημερινώς. Η παραγωγή, ειδικά φέτος, η παραγωγή είναι, δεν υπάρχει παραγωγή. Είναι άνθρωποι που δεν θα βγάλουν λάδι ούτε για να φάνε. Όχι να πουλήσουν για να τρέξουν τα έξοδα της οικογένειας ή του σπιτιού, ούτε για να φάνε. Ζητούμε λοιπόν λύσεις, άμεσα λύσεις και όχι μόνο λόγια, όπως γίνεται μέχρι τώρα. Μάλιστα. Ο λόγος λοιπόν τώρα στο κύριο Τσουρακάκη. Καλησπέρα και από μένα. Ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος υποφέρει αυτή τη στιγμή. Τα κόστη δεν μπορεί να αντεπεξέλθει πλέον.
τροφές, λιπάσματα, τα πάντα. Οι επιδοτήσεις περιμέναν οι άνθρωποι να πάρουν κάποια χρήματα, τα οποία σε τελική δεν είδανε, άλλοι δεν είδανε καθόλου στο λογαριασμό τους χρήματα, άλλοι πήραν ένα ποσό το οποίο είναι πολύ κάτω από πέρυσι. Και δεν ξέρουν πώς θα βγει ο χειμώνας, γιατί άσε που δεν υπάρχουν οι ελιές φέτος. Δηλαδή, πολλοί δεν θα βγάλουν ούτε για το σπίτι, ούτε για να φάνε. Μάλιστα. Δύσκολη, πολύ δύσκολη χρονιά. Αντιλαμβανόμαστε, Γεωργία, τις δυσκολίες και γι' αυτό το λόγο κάνουμε αυτή την συζήτηση. Θα επανέλθω σε πολύ λίγο σε εσάς. Θέλετε να πείτε κάτι, κύριε Παπαδάκη, πολύ γρήγορα όμως. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Δασκαλάκη, το πρόβλημα είναι τεράστιο. Δηλαδή, πραγματικά, ειλικρινά, πρέπει να πιεστεί όσον αφορά ο ΠΚΠ, ο κύριος Σημαδράκος, δηλαδή να καταλάβει ότι δεν μπορεί να παίζει με τον κάθε κτηνοτρόφο. Μιλούμε ότι είναι μία περίοδος τώρα, άλλος σακάζει, μπαίνει στη γαλακτοκομική περίοδο, άλλος γεννούν τα ζώα του. Δεν μπορεί να παίζει με τον κτηνοτρόφο. Μιλούμε, είναι πολύ σοβαρό. Έχουμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα, έχουμε πάρα πολλές φωνές που έχει έρθει σε απόγνωση ο άλλος. Σου λέει δεν γίνεται. Είμαι σε μία πορεία να βγάλω την παραγωγή μου. Βλέπουμε λοιπόν ότι χάνονται εκτινοτρόφοι. Το ζώο, κύριε Δασκαλάκη, αν δεν το ταΐζει 2-3 μέρες, τελείωσε. Έφυγε από τη ροή της παραγωγής ή θα ψοφήσει ή δεν παράγει καθόλου. Πολύ γρήγορα, γιατί πρέπει να πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα. Μονολεκτική απάντηση, κύριε Χιλετζάκη. Έχουν υπάρξει στο παρελθόν μεγαλύτερες περικοπές στις επιδοτήσεις από αυτές που έχουμε βιώσει φέτος? Έχουν, ναι. Παίρνω την ευθύνη του λόγου και λέω ότι έχουν. Στο ξεκίνημα της προηγούμενης ΚΑΠ 15-19, το 15 δεν πήραμε καθόλου προκαταβολή το μήνα Οκτώβριο, ενώ τώρα πήραμε κουτσουρεμένη κατά 90 εκατομμύρια ευρώ, που δεν είναι 90, είναι παραπάνω. Δεν πήραμε καθόλου προκαταβολή το 15. Την προκαταβολή την πήραμε το Δεκέμβριο και του Δεκέμβριου την εγκαθάριση την πήραμε τον Απρίλιο του 16. Και έχουμε και τη φόρμα 6 που δεν μπορεί να την ξεχάσει κανείς, που χαθήκανε 46 εκατομμύρια ευρώ ιστορικά δικαιώματα παραγωγών που με κόπο και με ίδρωτα είχαν χτίσει τα προηγούμενα χρόνια και χαθήκανε το 15 και μέχρι και τώρα δεν έχουν δικαιωθεί οι άνθρωποι αυτοί. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και με την επιστροφή από το στούντιο και τον Άγιο Θωμά θα κάνουμε μία σύνδεση και με τη Μεσάρα.